Η Ελλάδα υποστηρίζει σταθερά την άποψη ότι οι συνομιλίες οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη πρέπει να καταλήξουν σε μία λύση. Οι ενδείξεις τις οποίες έχουμε δεν οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια λύση. Δεν οδηγούν στο συμπέρασμα ότι θα συνεχιστεί οπωσδήποτε ο πόλεμος. Όλη αυτή η συζήτηση, χερσαίες επιχειρήσεις, πότε, πώς κτλ. Είναι μια συζήτηση πρόωρη, μια συζήτηση αρνητική. Εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να προωθήσουμε την ειρήνη. Στην κατεύθυνση αυτή, οι διπλωματικές προσπάθειες της κυβερνήσεως εντείνονται. Η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε επαφή με όλους τους πρωταγωνιστές, τους επισημαίνει την ανάγκη της ειρήνης και θα εργαστεί για την ειρήνη. Ο πρόεδρος της Εσθονίας, Λέοναρντ Μέρι, τάχθηκε υπέρ της ειρήνευσης και της επιστροφής των προσφύγων στις εστίες τους. Η συνάντηση των δύο ανδρών διεξήχθησε ιδιαίτερο σε γκάρτιο κλίμα. Ενδεικτική της διάθεσης σύσφιξης των σχέσεων των δύο χωρών, η κίνηση της Αθήνας να ανοίξει η ελληνική πρεσβεία το επόμενο διάστημα στην πρωτεύουσα της Εσθονίας, στο Ταλίν. Ο Εστονός Πρόεδρος ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για την υποστήριξή του στο στόχο ένταξης της Εσθονίας τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στο ΝΑΤΟ. Στη δημιουργία ενός κοινού αναμνηστικού μεταλλίου συμφώνησαν ο πρόεδρος της Εσθονίας Λέοναρντ Μέρι και ο πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης. Το μετάλλιο του Πιθέα θα δίδεται σε Έλληνες και Εστονούς που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Έχουμε πολλά κοινά σημεία, είμαστε δύο ναυτικοί λαοί. Αγαπούμε την ελευθερία και έχουμε αγωνιστεί και οι δύο λαοί για αυτή. Και θέλουμε να συνεργαστούμε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την οποία η Εσθονία είναι ήδη μία από τις υποψήφιες χώρες. Νωρίτερα ο Εσθονός Πρόεδρος κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Άγρου Στρατιώτη, ενώ η σύζυγος και η κόρη του επισκέφθηκαν την Ακρόπολη. Θα περάσουμε τώρα στο Ιουγκοσλαβικό και στις διπλωματικές προσπάθειες, όπου η αποχώρηση των σερβικών στρατευμάτων από το Κωσυφοπέδιο και η δομή της πολυεθνούς δύναμης είναι τα σημεία κλειδιά για την γεφύρωση των διαφορών. Οι τριμερείς συνομιλίες στη Μόσχα την Τετάρτη πρέπει να οδηγήσουν στον τερματισμό των αεροπορικών επιδρομών εναντίον της Ιουγκοσλαβίας, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος ειδικός απεσταλμένος για το Κωσυφοπέδιο Βίκτορ Τσερνομίρντιν και πρόσθεσε πως ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των συνομιλιών θα μεταβεί την Πέμπτη στο Βελιγράδι. Μιλώντας σε συνέντευξη τύπου στη Μόσχα, ο κ. Τσερνομίρντιν εξέφρασε την ελπίδα πως οι συνομιλίες θα είναι πετυχημένες και πως ο Φιλανδός πρόεδρος Μάρτι Αχτισάρη θα πάει μαζί του στη Ιουγκοσλαβική πρωτεύουσα. Ο ίδιος επεσήμανε ότι στις συνομιλίες της Τετάρτης απομένει να συμφωνηθούν μόνο δύο θέματα κλειδιά: η απομάκρυνση των σερβικών δυνάμεων από το Κωσυφοπέδιο και η δομή της πολυεθνούς δύναμης στην επαρχία. Ο Βίκτορ Τσερνομίρντιν υπογράμμισε ακόμη πως το Βελιγράδι και ο Μιλόσεβιτς είναι έτοιμοι να αποδεχθούν πολλά πράγματα, συμπεριλαμβανομένης και τη συμμετοχή στην πολυεθνή παρουσία χωρών μελών του ΝΑΤΟ που δεν συμμετέχουν ενεργά στους βομβαρδισμούς, όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία. Στη συνέντευξη τύπου του Ρώσου απεσταλμένου στη Ιουγκοσλαβία, που δόθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης δύο μηνών από την έναρξη των βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ, αναφέρθηκε ακόμη ότι η Ρωσία ανησυχεί σοβαρά για το γεγονός ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ εξοπλίζουν τον απελευθερωτικό στρατό του Κωσόβου, μέσω του οποίου διακινούνται ναρκωτικά στην Ευρώπη. Ο Ουτσεκά, σύμφωνα πάντα με τον Τσερνομίρντιν, κερδίζει από το λαθρεμπόριο για τη διακίνηση ναρκωτικών περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει σήμερα ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Παπανδρέου, όπου θα συναντηθεί αργά το βράδυ με τον Αμερικανό μεσολαβητή για το Κωσυφοπέδιο Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ. Αύριο θα μεταβεί στη Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί με τον ενδεσιμότατο Τζέσε Τζάκσον και στη συνέχεια με τη Ματλίν Ολμπράιτ για να συζητήσουν τις εξελίξεις στο Κωσυφοπέδιο. Θα συζητηθούν επίσης οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό. Την Πέμπτη θα συναντηθεί με τον Διευθυντή του Λευκού Οίκου, Τζον Ποντέστα. Η επίσκεψη του κυρίου Παπανδρέου στη Ουάσιγκτον θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή με συναντήσεις που θα έχει με τον Ελληνοαμερικανό Διευθυντή της CIA, George Tenet, και τον Υπουργό Άμυνας, William Cohen. Στις Βρυξέλλες τώρα θα συναντηθούν εκ νέου οι μόνιμοι αντιπρόσωποι του ΝΑΤΟ για το θέμα της αποστολής 48.000 ανδρών στο Κωσυφοπέδιο. Στο τηλέφωνο έχουμε την ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, την Έμι Κροκίδη, για να μας δώσει τα νεότερα. Έμι.
Να διευκρινίσουμε ότι δεν πρόκειται για συνάντηση. Η διαδικασία αυτή είναι η λεγόμενη σιωπηρή διαδικασία. Δηλαδή, εάν μέχρι τις 5 το απόγευμα καμία χώρα από τις 19 δεν φέρει καμία αντίρρηση, δεν σχολιάσει και δεν εκφράσει διαφορετική γνώμη, τότε αυτά τα σχέδια, τα οποία είναι γνωστά από τον Ιανουάριο και που τώρα απλώς έχουν διακινηθεί σε όλες τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ για να αναπροσαρμοστούν για τις ειρηνευτικές δυνάμεις, οι οποίες πρέπει να υπάρχουν στο κωσικοπέδιο. Τι σημασία έχει αυτή τη στιγμή, Έμι, αυτή η αναπροσαρμογή, όπως την χαρακτήρισες? Πολλοί θεωρούν ότι 48.000 άνδρες είναι μια δύναμη, μια αρχική δύναμη για χερσαία επέμβαση. Και φοβούνται γι' αυτό, ανησυχούν. Αυτό τουλάχιστον σε πρώτη φάση δεν αφορά χερσαία επέμβαση με την έννοια των χερσαίων επιχειρήσεων και των χερσαίων δυνάμεων. Τα σχέδια αυτά του ΝΑΤΟ, που όπως σας είπα είναι γνωστά από τον Ιανουάριο, αφορούν ειρηνευτική δύναμη, είναι η λεγόμενη δύναμη για επιβολή της ειρήνης, για διατήρηση της ειρήνης στο κωσικοπέδιο. Και οι δυνάμεις αυτές, οι οποίες τώρα είναι γύρω στις 28.000, η δύναμη αυτή, στα σχέδια δείχνει ότι πρέπει να αυξηθεί γύρω στις 48.000. Δεν είναι ακόμα αποφασισμένο, θα αποφασιστεί στις 31 Μαΐου, αυτή δηλαδή η απόφαση για το πόσες συμμετοχές, πόσους άνδρες θα έχει κάθε χώρα, πώς θα συμμετέχει, αν θα έχει τάγκς, αν θα έχει δυνάμεις μηχανικού, αν θα έχει διοικητικού, θα αποφασιστεί στις 31 Μαΐου και δεν είναι μια ηλυμένη απόφαση, γιατί αυτές καταρχήν οι δυνάμεις θα συγκεντρωθούν στην ΦΥΡΟΜ, στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, στην οποία ΦΥΡΟΜ, όπως είναι γνωστό, δεν επιτρέπεται να συγκεντρωθούν άλλες ειρηνευτικές δυνάμεις με απόφαση της χώρας. Με πρόλαβες. Να σε ρωτήσω λοιπόν ποιες χώρες... Αυτή η απόφαση, και αφού αρθεί αυτή η απόφαση της συγκεκριμένης χώρας, τότε θα προχωρήσουν και στην εφαρμογή αυτού του σχεδίου. Ωστόσο όμως είναι πολλά τα στάδια και βέβαια στις 31 Μαΐου σας επαναλαμβάνω ότι στις 31 Μαΐου θα γίνει η συνάντηση για να αποφασιστεί πώς θα συνεισφέρει κάθε χώρα σε αυτή την ειρηνευτική δύναμη. Επίσης πρέπει να πούμε ότι στις δυνάμεις αυτές, στη δύναμη αυτή θα συμμετέχουν μονάδες του διοικητικές, μηχανικού, διαβιβάσεων, σκαπανίες, νοσοκομιακοί, γιατροί κλπ. Και υποτίθεται ότι αυτές θα είναι για να αποκαταστήσουν κατάσταση, το περιβάλλον σε ένα χώρο ο οποίος δεν είναι καθόλου φιλικός, εφόσον θα υπάρξει προϋπόθεση για ειρήνη. Έμι, και εν κατακλείδη για να κλείσουμε αυτή τη συνομιλία μας, θέλω να ξέρουμε ποιες είναι οι πληροφορίες οι οποίες έχεις, αν αυτές οι δυνάμεις θα έρθουν στο κωσυφοπέδιο μετά την σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ασφαλείας, μετά από απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δεν είναι θέμα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Είναι λάθος να το λέμε αυτό. Αλλά... Δεν αφορά το Συμβούλιο Ασφαλείας. Αυτά είναι ήδη ηλυμένες αποφάσεις. Είναι ειρηνευτικές δυνάμεις. Δεν είναι χερσαίες δυνάμεις. Βεβαίως αυτές οι δυνάμεις θα έχουν και υποτίθεται μία μονάδα που θα τις υποστηρίζει, η οποία θα είναι επίσης άκρος οπλισμένη. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να διευκρινίσουμε ότι εάν υπάρξει προϋπόθεση για να μετατραπεί σε άλλου είδους μονάδα, για χερσαίες επιχειρήσεις, σε άλλου είδους δύναμη, τότε χρειάζεται νέα απόφαση του ΝΑΤΟ για αλλαγή στα σχέδια, στις φάσεις. Και τότε υπάρχει. Χρειάζεται και απόφαση Συμβουλίου Ασφαλείας. Έμι Κροκίδη, σε ευχαριστούμε. Να συνδεθούμε τώρα με τη Μόσχα, από όπου ο Δημήτρης Λιάτσος θα μας ενημερώσει για την επικείμενη συνάντηση Τσερνομίρντιν Τάλμποτ Αχτισάρη, αλλά και για τις εξελίξεις στην πολιτική σκηνή της χώρας. Δημήτρη, καλησπέρα από την Αθήνα. Ποια είναι τα νεότερα από το διπλωματικό επίπεδο εν ώψη της αυριανής κρίσιμης τριμερού συνάντησης? Αναμένεται σήμερα η διμερή συνάντηση. Ο κύριος Τάλμποτ θα φτάσει σήμερα στη ρωσική πρωτεύουσα. Και πράγματι θα έχει συνάντηση με τον κύριο Τσερνομίρντιν. Η σιγή ηχθείως στηρίζεται πάνω σε αυτό το θέμα. Η τριμερή συνάντηση θα γίνει αύριο και μάλιστα στο δεύτερο μισό της μέρας, όταν θα έρθει και ο κύριος Αχτισάρη, ο πρόεδρος της Φιλανδίας.
Εκείνο το οποίο φαίνεται εδώ πέρα είναι ότι δεν υπάρχουν έτσι ιδιαίτερα θετικές προγνώσεις, θα έλεγα, πάνω σε αυτό το θέμα, τόσο αν πάρουμε υπόψη τις τελευταίες έτσι δηλώσεις του Βίκτορ Τσερνομίρδιν, ο οποίος πραγματικά προσπαθεί να δώσει προς τα έξω μια αισιοδοξία. Ωστόσο όμως εκείνο το οποίο είναι σημαντικό είναι να πούμε οι δηλώσεις που κάνει για πρώτη φορά μετά την επικύρωσή του στη θέση του Υπουργού Εξωτερικών, ο Ίγκορ Ιβανόφ. Όπως ξέρουμε, μέχρι πριν από δύο μέρες ήταν εκτελών χρέη Υπουργού Εξωτερικών. Τώρα είναι κανονικά και δίνει συνέντευξη σε ισπανική εφημερίδα, στην οποία απερίφραστα τονίζει ότι η ρωσική εξωτερική πολιτική στο εξής θα πάψει να είναι αφελής, λέει συγκεκριμένα αυτή την έκφραση, και θα δουλέψει προς το συμφέρον της Ρωσίας από τη μια πλευρά, ενώ θα αλλάξει το δόγμα της Ρωσίας στο στρατιωτικό και της εξωτερικής πολιτικής, και ταυτόχρονα δήλωσε απερίφραστα ο Ιβανόφ ότι θα γίνει προσπάθεια για να σωθεί η διεθνής νομιμότητα από το ΝΑΤΟ και να σωθεί και ο διεθνής οργανισμός που λέγεται ΟΗΕ και ο οποίος αυτή τη στιγμή ουσιαστικά δεν παίζει κανένα ρόλο σε αυτή την κατάσταση. Βλέπουμε δηλαδή ότι ακριβώς ο κύριος Ιβανόφ, όχι μπροστά σε τηλεοράσεις, αλλά σε μια κοσμοθεωρητική, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, συνέντευξη σε ισπανική εφημερίδα, και είναι πολύ σημαντικό σε ισπανική εφημερίδα γιατί προέρχεται ως διπλωμάτης από την Ισπανία, εκεί αναδείχθηκε δηλαδή και εκεί το θεωρεί ότι μπορεί να δώσει μια τέτοια συνέντευξη, βάζει το περίγραμμα αυτή την εξωτερική πολιτική, την οποία από εδώ και πέρα η Ρωσία θα ακολουθήσει. Και ένα τελευταίο, αυτό ίσως να έχει να κάνει και με τις επιφυλάξεις που έχει η Ρωσία στο θέμα των χερσαίων επιχειρήσεων, που όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν είναι απομακρυσμένη πια αυτή η θέση και ότι οι χερσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ επικίνδυνο να γίνουν και μάλιστα να ξεκινήσουν πολύ σύντομα. Αυτό το ενδεχόμενο άφησε ανοιχτό ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Δημήτρη. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι σχετικά με την επίσκεψη Τσερνομίρδιν στο Βελιγράδι. Θα πραγματοποιηθεί τελικά, άσχετα από τα αποτελέσματα της συνάντησης με τους κύριους Τάλμποτ και Αχτισάρη? Ο κύριος Τσερνομίρδιν ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη θα πάει στο Βελιγράδι. Ο ίδιος είπε μάλιστα ότι δεν αποκλείεται να πάει με τον κύριο Αχτισάρη μαζί. Και μάλιστα στην πιο αισιόδοξη, αν το πούμε έτσι, στο πιο αισιόδοξο χαμόγελό του, είπε γιατί όχι, δεν αποκλείεται να πάει και ο κύριος Τάλμποτ. Δεν μπορούμε να πούμε τι από αυτά θα ισχύσει. Εκείνο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι το δεδομένο ότι ο Τσερνομίρδιν ανακοίνωσε την Πέμπτη, δηλαδή μετά τις συνομιλίες σημερινές και αυριανές σε τριπλό επίπεδο, θα επισκεφθεί το Βελιγράδι και εκεί θα φανεί πραγματικά τι μπορεί να βγει από αυτή την εβδομαδιαία, θα τη έλεγα, διεργασία των τριών πλευρών. Μάλιστα, Δημήτρη Λιάτσο, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν τελευταίες εξελίξεις από τη Μόσχα. Να πάμε τώρα στο Παρίσι. Όλα θα έχουν τελειώσει σε 8 ημέρες. Αυτό εκτιμά ο Βουκ Ντράσκοβιτς, πρώην αντιπρόεδρος της Ιουγκοσλαβικής κυβέρνησης, σε αποκλειστική συνέντευξή του που δημοσιεύεται στο σημερινό φύλλο της γαλλικής εφημερίδας Le Parisien. Ο Βουκ Ντράσκοβιτς στην ίδια συνέντευξη αυτοπαρουσιάζεται ως ο επόμενος ηγέτης της Ιουγκοσλαβίας. Περισσότερα όμως θα μας δώσει ο ανταποκριτής μας στο Παρίσι, ο Νίκος Αλιάγας. Νίκο, καλησπέρα, σε ακούμε. Καθαρά πράγματι, ο Βουκ Ντράσκοβιτς σε αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε από το Βελιγράδι στους απεσταλμένους εφημερίδας προβλέπει μεταξύ άλλων ότι το πολύ σε 8 ημέρες οι βομβαρδισμοί θα έχουν σταματήσει, χωρίς ωστόσο να δίνει συγκεκριμένα στοιχεία και εξηγήσεις ως προς την αιτία της κατάβασης των πυρών. Είναι απλώς η άποψή μου, δηλώνει ο Ντράσκοβιτς στην εφημερίδα Le Parisien, δεν μπορώ να σας πω περισσότερα, προσθέτει. Ο πρώην υπουργός του Μιλόζεβιτς αποσαφηνίζει ωστόσο ότι ο γιουγκοσλαβικός λαός δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχτεί τις προϋποθέσεις του ΝΑΤΟ, οι οποίες αποβλέπουν μεταξύ άλλων και την απόσυρση του γιουγκοσλαβικού στρατού από το Κωσυφοπαίδιο. Ο Ντράσκοβιτς αποκλείει στρατιωτική νατοϊκή παρουσία στο Κωσυφοπαίδιο χωρίς το πράσινο φως του Βελιγραδίου. Ο ίδιος αυτό παρουσιάζεται σε πολιτικό επίπεδο ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προβλέπει πολύ σύντομα εκλογές μετά τον τερματισμό του πολέμου. Ακόμα στην εφημερίδα Le Parisien, ο Βουκ Ντράσκοβιτς ζητά επίσης από τα άτομα που στήριξαν μέχρι αυτή την ώρα τον Σλόμπονταν Μιλόζεβιτς να αλλάξουν πολιτικό στρατόπεδο και να στηρίξουν τον ίδιο. Νίκο, πώς διαμορφώνεται η κοινή γνώμη στη Γαλλία αυτή τη στιγμή? Σε αυτή τη φάση έχουμε μπει ήδη στον τρίτο μήνα των βομβαρδισμών και την ίδια στιγμή οι διπλωματικές διαβουλεύσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Πώς διαμορφώνεται η κοινή γνώμη τώρα εκεί? Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε στην κυριακάτικη σελίδα του Journal du Dimanche, η γαλλική κοινή γνώμη εξακολουθεί να στηρίζει ακόμα την στρατηγική επέμβαση του ΝΑΤΟ στην Ιουγκοσλαβία, γιατί εκτιμά ότι δεν υπήρχε και δεν υπάρχει
άλλη λύση στην περιοχή. 7 Γάλλοι στους 10 συμφωνούν με την συμμετοχή της χώρας τους στους βομβαρδισμούς. Εν τω μεταξύ 55% των Γάλλων, και αυτό πρέπει να τονιστεί, συμφωνεί με το σενάριο της χερσαίας επίθεσης ακόμα μετά από 3 μήνες, σε περίπτωση που οι αεροπορικές επιδρομές αποδεχτούν ανεπαρκείς. Μάλιστα, Νίκο Αλιάγα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλώς απόγευμα. Γεια χαρά. Συνεχίστηκαν και χθες οι βομβαρδισμοί των ατοϊκών αεροσκαφών εναντίον στόχων στη Γιουγκοσλαβία. 2 μόλις ημέρες πριν την κρίσιμη επίσκεψη του Τσερνομίρδιν στο Βελιγράδι. Επίκεντρο της χθεσινής επίθεσης στο Κωσυφοπαίδιο, που επλήγησαν στρατηγικοί στόχοι. Το ΝΑΤΟ βομβάρδισε το βράδυ το αρχηγείο της σερβικής αστυνομίας στο κέντρο του Βελιγραδίου, το οποίο είχε καταστραφεί από άλλη επίθεση που δέχθηκε στις 13 Απριλίου. Κατά την νέα επίθεση δεν ακούστηκαν εκρήξεις και τα σερβικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι αρκετοί πύραυλοι που έπληξαν το κτίριο δεν εξεράγησαν. Τα συμμαχικά αεροσκάφη έριξαν περισσότερες από 50 βόμβες στο Κωσυφοπαίδιο χθες το βράδυ σε διάστημα περίπου 5 ωρών. Σύμφωνα με το Γιουγκοσλαβικό πρακτορείο, περίπου 13 βόμβες εξεράγησαν στο αεροδρόμιο Σλατίνα κοντά στην Πρίστινα και τουλάχιστον 22 βόμβες στην περιοχή του Πρίσρεν. 6 βόμβες έπεσαν στην περιοχή του Ιστό κοντά στο χωριό Ζακ στο βορειοδυτικό Κωσυφοπαίδιο, προκαλώντας μεγάλες υλικές ζημιές. Τις τελευταίες ημέρες τα συμμαχικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν σειρά επιδρομών κατά των φυλακών στο Ιστόκ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 100 κρατούμενοι και 200 να τραυματιστούν, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Τανιού. Το καλά πληροφορημένο αγγλόφωνο ειδησογραφικό εντυπωδία IP ανέφερε επίσης ότι σφοδρές συγκρούσεις διεξάγονται σε αρκετά σημεία του Κωσυφοπεδίου. Σύμφωνα με το ίδιο έντυπο, οι πλέον σκληρές μάχες διεξάγονται στο δυτικό τμήμα της επαρχίας, όπου οι σερβικές δυνάμεις προσπαθούν να ανακτήσουν τον έλεγχο θέσεων που έχασαν τις τελευταίες εβδομάδες. Να συνδεθούμε τώρα με τον Νίκο Μελέτη, που βρίσκεται στο Βελιγράδιο, όπου τα συνεργεία καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να αποκαταστήσουν τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και υδροδότηση που έχουν προκαλέσει νατοικοί βομβαρδισμοί. Νίκο, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην πόλη? Το εντυπωσιακό εδώ στο Βελιγράδι είναι ότι από το πρωί, με τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει τα συνεργεία, έχει αποκατασταθεί η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση στο μεγαλύτερο μέρος της πόλης. Λέμε ότι είναι εντυπωσιακό για τον τρόπο που λειτουργεί η κρατική μηχανή στη Γιουγκοσλαβία παρά τους 60 μέρες βομβαρδισμών, καθώς έχουν πληγεί σημαντικές ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες. Ήδη τα ξημερώματα επλήγει και ο θερμοελεκτρικός σταθμός του Ομπρένοβας, λίγο έξω από το Βελιγράδι, ενώ χτυπήματα έγιναν και στην περιφέρεια του Βελιγραδίου, στην Πατάνησα και στο Νίσ και στο Νόβισαντ. Επίσης επλήγει και εξοχική κατοικία, κυβερνητική εξοχική κατοικία, η οποία θεωρείται ότι χρησιμοποιείται τον πρόεδρο Μιλόσεβιτς σε μικρή απόσταση από το αεροδρόμιο. Πριν από λίγη ώρα εκδηλώθηκε και νέα επίθεση εναντίον της Γιουγκοσλαβίας και έχουν πληγεί μέχρι αυτή τη στιγμή στόχοι στο Σάμπατ, στο Κραγούγεβας και στο Κράλεβο. Νίκο, στο διπλωματικό πεδίο τώρα, ο Βουκ Ντράσκοβιτς, ο πρώην αντιπρόεδρος της Γιουγκοσλαβικής κυβέρνησης, χθες έδωσε συνέντευξη, την είδαμε ήδη, και είπε ότι σε μία εβδομάδα προβλέπει να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί. Την εκτίμησή του αυτή συμμερίζονται άλλα στελέχη της Γιουγκοσλαβικής κυβέρνησης ή, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι από τους ηγέτες της Γιουγκοσλαβίας σήμερα? Είναι, όπως είχαμε πει, και από τις εκτιμήσεις του ίδιου του πρόεδρου Μιλόσεβιτς στη συνάντησή του με τους Έλληνες βουλευτές, που είχε δηλώσει συγκρατημένη αισιοδοξία. Είναι μια συγκρατημένη αισιοδοξία που βγαίνει από όλη την γιουγκοσλαβική πολιτική ηγεσία. Είναι περισσότερο έκφραση των προθέσεων ότι είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν σε μια διαδικασία ειρηνικής επίλυσης της κρίσης, παρά συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία πρέπει να τα δούμε αν θα υπάρξουν την Πέμπτη, αν τελικά έρθει στο Βελιγράδι ο Ρώσος μεσολαβητής Βίκτορ Τσερνομίρδιν και αν θα έχει καταλήξει η διαπραγμάτευσή του με τους Αμερικανούς και με τους Ευρωπαίους σε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες πραγματικά θα μπορούν να γίνουν αποδεκτές στο Βελιγράδι και να δώσουν μια διέξοδο στην κρίση. Μάλιστα. Νίκο Μελέτη, ευχαριστώ. Επιστρέφουμε στην Αθήνα. Δεύτερη μέρα εφαρμογής του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας και οι άνδρες της τροχιάς έστησαν και πάλι μπλόκα σε πολλά κομβικά σημεία και κεντρικούς δρόμους της Αττικής. Παρά τα μεγάλα πρόστιμα πάντως, οι παραβάτες δεν ήταν λίγοι. 1.229 κλήσεις για πληθώρα παραβάσεων έκοψε χθες πρώτη ημέρα εφαρμογής του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας η Τροχιά Αττικής. Παραβάτες εξασφάλισαν ειδικά για τους Έλληνες αγρότες στην κοινή αγροτική πολιτική για το 2000-2006 επιπλέον ξεχωριστούς πόρους 9,5-3 για την ενίσχυση των εισοδημάτων τους, για την ανάπτυξη και το ζωντάνεμα της υπαίθρου. Ισχυρή οικονομία, ισχυρή Ελλάδα. Το είπαμε, το κάναμε. Πασό. Όλοι μαζί μπορούμε. Τη
επίθεση Αμερικανών, Ρώσων και Ευρωπαίων αύριο στη Μόσχα την ώρα που το ΝΑΤΟ κλιμακώνει τις επιθέσεις του. Πολιτική λύση τώρα ζητάει άλλη μια φορά ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Πρόωρη και αρνητική κάθε συζήτηση για χερσαία επέμβαση, λέει ο Κώστας Σιμίτης. Ανελέητο το σφυροκόπημα των ατοϊκών αεροσκαφών σε ολόκληρη τη Σερβία. Εφιαλτικές ώρες περνούν οι κάτοικοι στο Βελιγράδι που εξακολουθούν να ζουν χωρίς ρεύμα και νερό. Με την παρουσία του Χουάν Αντώνιο Σάμαραγκ έγιναν τα εγγένεια του νέου κτηρίου της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων. Με ταχύτατες διαδικασίες θα προχωρήσουν τα έργα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέος γύρος διαβουλεύσεων για το Ιουγκοσλαβικό αρχίζει αύριο στη Μόσχα, την ώρα που στο ΝΑΤΟ αναζωπυρώνονται τα σενάρια για κλιμάκωση των επιχειρήσεων, ακόμη και με χερσαίες δυνάμεις. Ο Γιώργος Παπανδρέου συναντάται αυτή την ώρα με τη Μαντλίν Ολμπράιτ στη Νέα Υόρκη, μεταφέροντας την ελληνική πρόταση για 48 ωρία και χειρία. Και ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Μητσοτάκης μεταβαίνει στο Βελιγράδι για συνομιλίες με τον πρόεδρο Μιλόσεβιτς. Συγκρατημένα αισιόδοξος έφτασε στη Μόσχα ο Υφυπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Στρόουπ Τάλμποτ, για τις συνομιλίες που αρχίζουν αύριο με τη Ρωσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αναγνώρισε ότι οι αεροπορικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στη Ιουγκοσλαβία έχουν προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στις σχέσεις της Δύσης με το Κρεμλίνο. I'm well aware of the strains that the NATO airstrikes campaign have created both in U.S.-Russian relations and NATO-Russian relations, and indeed the strain that it creates here in Russia itself. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Ρώσος απεσταλμένος Βίκτορ Τσερνομίρντιν και ο Υπουργός Εξωτερικών Ιγκόρ Ιβάνοφ προειδοποίησαν ότι η Μόσχα θα σκληρύνει τη διαπραγματευτική της γραμμή και θα επιμείνει στην αξίωσή της να τερματιστούν οι βομβαρδισμοί. Κάτι που απέρριψε ο στρατηγός του ΝΑΤΟ, Wesley Clark, σε δηλώσεις του στην ισπανική εφημερίδα El País. Есть раскол или нет раскола, для нас важно, чтобы военная операция НАТО была прекращена незамедлительно. Των αεροπορικών επιχειρήσεων υπεραμείνθηκε ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Χωσέ Μαρία Αθνάρ, στη διάρκεια των συνομιλιών που είχε στις Βρυξέλλες με τον Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας, Χαβιέ Σολάνα. Y desde luego de que no tengan éxito cualquier política, bien sea de limpieza étnica, bien sea cualquier política totalitaria o dictatorial en Europa. Πάντως, ο πρώην αντιπρόεδρος της Σερβίας, Βουκ Ντράσκοβιτς, προέβλεψε πως οι αεροπορικές επιχειρήσεις θα τερματιστούν μέσα σε μία εβδομάδα, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει πού βασίζει την αισιοδοξία του αυτή. Και πρόσθεσε πως όταν η ειρήνη αποκατασταθεί, θα πρέπει ο Μιλόσεβιτς να κηρύξει εκλογές. Το θέμα της αντικατάστασης του Μιλόσεβιτς έθιξε και ο πρόεδρος του Μαυροβουνίου, Μίλο Τζουκάνοβιτς, πριν αναχωρήσει για τη Βρετανία, όπου θα έχει συνομιλίες με την ηγεσία της χώρας για την κρίση στο Κωσυφοπαίδιο και τις σχέσεις της χώρας του με τη Σερβία. Ne smije zavisiti u zajedničkoj državi od Slobodana Miloševića, bilo kog njegovog naslednika i bilo kog pojedinca. Στις προσπάθειες ειρηνικής διευθέτησης της γιουγκοσλαβικής κρίσης συνεχίζει να πρωτοστατεί η Ελλάδα. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών μετά την Κίνα επισκέπτεται τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κ. Παπανδρέου θα συναντηθεί αργά απόψε με τον Αμερικανό μεσολαβητή για το Κωσυφοπαίδιο Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ και αύριο με την Αμερικανίδα ομόλογό του Μαντλίν Ολμπράιτ. Θα συζητηθούν και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό. 45.000 άνδρες θα συμπεριληφθούν στη δύναμη που θα εγκατασταθεί στο έδαφος του Κωσυφοπεδίου για να επιβλέψει την ασφαλή επιστροφή των προσφύγων ή να επιβάλλει την ειρήνη σύμφωνα με τα ανατοϊκά σχέδια. Χωρίς σχόλια ή αντιρρήσεις, οι 19 χώρες του ΝΑΤΟ αποδέχθηκαν την αύξηση από 28 σε 48 ή 50.000 άνδρες της ειρηνευτικής δύναμης, η οποία σύμφωνα με τα σχέδια του ΝΑΤΟ θα εγκατασταθεί μελλοντικά στο Κωσυφοπέδιο. Η δύναμη αυτή, εάν μεν επιτευχθεί συμφωνία με το Βελιγράδι, θα ελέγχει την τήρησή της. Εάν όμως δεν υπάρξει ή ο Σέρβος Πρόεδρος δεν αποδεχθεί το ψήφισμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τότε θα εγκατασταθεί νομίμως και θα είναι δύναμη επιβολής της ειρήνης. Άλλωστε, η δύναμη ανοίγει το δρόμο για την εγκατάσταση μιας διεθνούς δύναμης, αφού σε αυτήν θα συμμετέχουν ελληνατοϊκές και μη νατοϊκές χώρες. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ελλάδα προτίθεται να συμμετέχει με 1.200 περίπου στρατιώτες. It's a force that we are designing to speak softly, but to carry a big stick. In other words, to be a robust force, robust command and control, built around a NATO core, so that it will truly be able, effectively, to do the difficult job that it's going to have to do to create an environment of security in
Kosovo. Σήμερα πάντως, στο γεύμα, οι 19 μόνιμοι αντιπρόσωποι ενημερώθηκαν για την ελληνοτσεχική πρωτοβουλία κατάπαυσης του πυρός και σύσθεσης ψηφίσματος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με βάση τις προτάσεις της ομάδας των 8. Η πρότασή μας περιέχει ένα προείμιο σχετικά με την ανάγκη να αναζητήσουμε πολιτική λύση στην κρίση στο Κωσοπέδιο. Αναφέρεται στην πρόταση που έχει διατυπώσει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών για την κατάπαυση του πυρός για 2 ή 3 ημέρες. Σε 25 με 30 δισεκατομμύρια δολάρια ανέρχεται το κόστος της εφαρμογής του λεγόμενου σχεδίου Marshall για την ανασυγκρότηση των Βαλκανίων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Είναι μια πρώτη εκτίμηση. Δεν το προσδιορίσα, αλλά υποθέτω ότι αυτό είναι ένα συνολικό νούμερο που θα τρέχει για τουλάχιστον 10 χρόνια. Το Ιουγκοσλαβικό βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Εστονό Πρόεδρο κύριο Μέρη. Ο Κώστας Σιμίτης, που βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους πρωταγωνιστές της κρίσης, χαρακτήρισε πρόωρη και αρνητική κάθε συζήτηση για χερσαία επέμβαση και τάχθηκε υπέρ της άμεσης πολιτικής λύσης του προβλήματος. Οι ελπίδες για την ειρήνευση συνταραγμένη Ιουγκοσλαβία δεν έχουν εκλείψει, επισημαίνει σε αυτή την κρίσιμη χρονική στιγμή ο Πρωθυπουργός και προωθεί την εξέβρεση άμεσης πολιτικής λύσης. Η Ελλάδα υποστηρίζει σταθερά την άποψη ότι οι συνομιλίες οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη πρέπει να καταλήξουν σε μία λύση. Οι ενδείξεις τις οποίες έχουμε δεν οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια λύση. Δεν οδηγούν στο συμπέρασμα ότι θα συνεχιστεί οπωσδήποτε ο πόλεμος. Όλη αυτή η συζήτηση, χερσαίες επιχειρήσεις, πότε, πώς κτλ. Είναι μια συζήτηση πρόωρη, μια συζήτηση αρνητική. Εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να προωθήσουμε την ειρήνη. Στην κατεύθυνση αυτή, οι διπλωματικές προσπάθειες της Αθήνας εντείνονται. Η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε επαφή με όλους τους πρωταγωνιστές, τους επισημαίνει την ανάγκη της ειρήνης και θα εργαστεί για την ειρήνη. Πρέπει να βρεθεί λύση, λύση ειρηνική, λύση η οποία σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνές δίκαιο, το ταχύτερο. Υπέρ της εξέβρεσης ειρηνικής λύσης τάχθηκε και ο πρόεδρος της Εστονίας Λέοναρντ Μέρι, τονίζοντας ότι οι πρόσφυγες πρέπει να επιστρέψουν στις εστίες τους. Where they can be assured of a free and secure life. Ο πρόεδρος της Εστονίας ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για τη στήριξη της Αθήνας στο στόχο ένταξης της χώρας του τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στο ΝΑΤΟ. Ενδεικτική της διάθεσης σύσφιξης των σχέσεων των δύο χωρών, η κίνηση της Αθήνας να ανοίξει η ελληνική πρεσβεία το επόμενο διάστημα στην πρωτεύουσα της Εστονίας, στο Ταλίν. Ο Εστονός Πρόεδρος συναντήθηκε το πρωί με τον Πρόεδρο της Βουλής Απόστολο Καχλαμάνη, ενώ νωρίς το βράδυ μίλησε σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Υπουργείο των Εσωτερικών και το κτίριο της αστυνομίας στο Βελιγράδι. Μόνο το Κωσυφοπαίδιο δέχτηκε περισσότερες από 50 βόμβες. Στις 4 τα ξημερώματα, τα νατοϊκά αεροσκάφη επέδραμαν εναντίον συστημάτων αεράμινα στη Ρακόβιτσα, εναντίον αναμεταδοτών στο Ούζιτσε και στο Σρέμσκα Κάρλοφτσι, ενώ για πολλωστή φορά στις 5 τα ξημερώματα επλήγει το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Μπατάνιτσα και της Γέννητσα. Στον κατάλογο των πιλότων του ΝΑΤΟ ήταν ακόμη αποθήκες καυσίμων και ραντάρ στο Νόβισατ, ενώ βομβαρδίστηκε και η προεδρική βίλα στο Ντομπάνοφτσι, επειδή, όπως υποστηρίζει το ΝΑΤΟ, στεγάζει κέντρο διοίκησης. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στη Νίς και στο Σάμπατς, 60 χιλιόμετρα δυτικά του Βελιγραδίου. Τα αεροσκάφη έβαλαν και πάλι στόχο το Υπουργείο Εσωτερικών. Χωρίς όμως οι 2 ή 3 πύραυλοι που εκτόξευσαν εναντίον του να εκραγούν. Επιτυχής όμως ήταν ο βομβαρδισμός υποσταθμών ηλεκτρικού ρεύματος έξω από το Βελιγράδι, γεγονός που σήμανε διακοπή ρεύματος και νερού. Tiene un contenido militar clarísimo. Se paraliza una buena parte de toda la actividad militar, de lo que es el control de los mandos militares en toda Serbia y muy concretamente en Kosovo. Ο εκπρόσωπος της συμμαχίας Τζέιμι Σέι ισχυρίστηκε εξάλλου πως ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς διαθέτει πληθώρα γεννητριών, τις οποίες δεν έχει παρά να χρησιμοποιήσει για να λειτουργήσουν τα σχολεία και τα νοσοκομεία, αντί να τροφοδοτούν τη στρατιωτική μηχανή. We had generator only to supply electricity of these central lights in this ward, and most ventilators or other machines cannot work without electricity. Also, we cut off water for last 24 hours.
So I think nobody has died since, but I think that if this situation is continuing, that some will. Η διακοπή του ρεύματος έχει ήδη καταστρέψει τα περιεχόμενα της Τράπεζας Αίματος του Παιδιατρικού Ινστιτούτου. Το νέο κτίριο της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων στο Μαρούσι εγκαινίασε νωρίς απόψε ο Πρωθυπουργός, παρουσία του Προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Χουάν Αντώνιο Σάμαρανγκ. Θα είναι το κέντρο των αποφάσεων για την οργάνωση και διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Τα εγκαίνια του τετράωροφου μεγάρου της Ελληνικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων έδωσαν την ευκαιρία στον Πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη να υπενθυμίσει ότι πριν από 2 χρόνια η Ελλάδα απέδειξε πως μπορεί να κερδίζει στο διεθνή ανταγωνισμό. Η απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής να πραγματοποιηθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 εδώ στην Αθήνα αποτέλεσε αναμφίβολα μια μεγάλη τιμή για τη χώρα μας και για όλους μας. Αυτό βέβαια δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Δεν ήταν κάτι απλό και αυτονόητο ότι αποφασίστηκε οι Ολυμπιακοί Αγώνες να γίνουν εδώ, στην Αθήνα. Έτσι το εμφανίζουν πολλοί σήμερα, αλλά δεν είναι έτσι. Μια τέτοια άποψη υποβαθμίζει τη βαρύτητα της απόφασης της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Υποβαθμίζει ταυτόχρονα το διεθνή ρόλο που κατακτάει η Ελλάδα. Υποβαθμίζει όμως και κυρίως θα έλεγα την προσφορά όλων όσων εργάστηκαν για να υπάρξει αυτή η απόφαση, για να κερδίσει η Ελλάδα σε αυτόν τον ανταγωνισμό. Τα 5 χρόνια που απέμειναν χρειάζεται η μέγιστη εντατικοποίηση των προσπαθειών, τόνισε ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι η διοργάνωση αποτελεί πρόκληση και ευκαιρία. Βρισκόμαστε σε μια γωνιά του κόσμου η οποία έχει πάρα πολλά προβλήματα. Ζούμε σε μια ταραγμένη περίοδο. Και αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή αυτή ήρθαν τώρα στην επιφάνεια, με πολύ έντονο τρόπο. Εμείς έχουμε μια υποχρέωση. Πρέπει να είμαστε πρωτοπόροι στο μήνυμα της ειρήνης, της φιλίας και της συνεργασίας των λαών. Η χώρα που γέννησε την Ολυμπιακή ιδέα έχει τώρα την ευκαιρία να αναδείξει την πνευματική και πολιτιστική πλευρά των αγώνων. Θέλω να επαναλάβω ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν μεγάλη πρόκληση για την Ελλάδα της δημιουργίας και της διαφάνειας. Από την πρώτη στιγμή διακηρύξαμε ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν είναι ούτε πρόκειται να γίνουν μια ευκαιρία για πρόχειρες δουλειές, για ευκαιριακές δουλειές. Η δέσμευσή μας απέναντι στον ελληνικό λαό. Καλό σας απόγευμα. Η πιο κρίσιμη ώρα είναι τώρα για το Ιουγκοσλαβικό. Στη Μόσχα, οι τρεις διαμεσολαβητές, Τσερνομύρδιν, Τάλμποτ και Αχτισάρη, διαβουλεύονται για να καταλήξουν στην πρόταση, την οποία θα παρουσιάσουν αύριο στο Μιλόσεβιτς. Στη Ιουγκοσλαβία συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι βομβαρδισμοί. Για τέταρτη μέρα το Βελιγράδι είναι χωρίς νερό και ρεύμα. Την ίδια ώρα που ο Γιώργος Παπανδρέου παρουσιάζει την ελληνική πρόταση στην κυρία Ολμπράιτ, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Ιουγκοσλαβίας για να συναντηθεί με τον Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς. Στην Ελλάδα, θερμή υποδοχή επιφύλαξαν στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο οι κάτοικοι των Μεγάρων. Το απόγευμα, ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας θα μεταβεί στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο στην Εύβοια.
Συνεχίζονται λοιπόν το απόγευμα στη Μόσχα οι κρίσιμες συνομιλίες του Βίκτορ Τσερνομίρντιν με τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Στρόουμπ Τάλμποτ και τον διαμεσολαβητή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μάρτι Αχτισάρη για την ειρήνη στη Γιουγκοσλαβία. Ο Αμερικανός απεσταλμένος δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος, καθώς όπως είπε, το Βελιγράδι δεν έχει δείξει σημάδια υποχώρησης. Στη Μόσχα είναι στραμμένη η προσοχή της διεθνούς κοινότητας, όπου θα διεξαχθεί σήμερα η νέα κρίσιμη συνάντηση του Βίκτορ Τσερνομίρντιν με τον Στρόουμπ Τάλμποτ και τον Μάρτι Αχτισάρη με στόχο την εξέβρεση λύσης στην κρίση του Κωσυφοπεδίου. Η κρίσιμη συνάντηση θα γίνει σήμερα το απόγευμα και από αυτήν αναμένεται να λυθούν οι αμερικανο-ρωσικές διαφωνίες σε σχέση με το σχέδιο ειρήνευσης για τη Γιουγκοσλαβία. Ο Αμερικανός αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Στρόουμπ Τάλμποτ συνοδεύεται από στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες προκειμένου να καθορίσει από κοινού με τη Μόσχα τη σύνθεση της πολυεθνούς δύναμης που θα αναπτυχθεί στο Κωσυφοπέδιο μετά την υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας με το Βελιγράδι. Ο Αμερικανός αξιωματούχος είχε σήμερα το πρωί συνάντηση με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Ιγκόρ Ιβάνοφ. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι είναι συγκρατημένα αισιόδοξος για τις σημερινές συνομιλίες και αναγνώρισε ότι οι αεροπορικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία έχουν σπάσει το γυαλί στις σχέσεις της Δύσης με το Κρεμλίνο. I'm well aware of the strains that the NATO airstrikes campaign have created both in US-Russian relations and NATO-Russian relations and indeed the strain that it creates here in Russia itself. Ο Τάλμποτ δήλωσε ακόμη ότι η Γιουγκοσλαβία δεν ικανοποίησε τους όρους που έθεσε το ΝΑΤΟ για την επίλυση της κρίσης. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ρώσος απεσταλμένος Βίκτορ Τσερνομίρντιν και ο Υπουργός Εξωτερικών Ιγκόρ Ιβάνοφ προειδοποίησαν ότι η Μόσχα θα σκληρύνει τη διαπραγματευτική της γραμμή και θα επιμείνει στην αξίωσή της να τερματιστούν οι βομβαρδισμοί. Есть раскол или нет раскол? Для нас важно, чтобы военная операция ΝΑΤΟ была прекращена незамедлительно. Ο Ιβάνοφ αναχωρεί για τη Στοκχόλμη που θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Κόφι Ανάν. Μετά τις σημερινές συνομιλίες, ο Τσερνομίρντιν αναμένεται να μεταβεί αύριο στο Βελιγράδι μαζί με τον απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μάρτι Αχτισάρη. Η αυριανή συνάντηση με τον πρόεδρο Μιλόσεβιτς χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σημαντική, αλλά όπως έχει ήδη δηλώσει ο Τσερνομίρντιν, είναι δύσκολο να κάνεις διαπραγματεύσεις υπό τη σκιά των βομβαρδισμών. Ο ανώτατος διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων στην Ευρώπη, στρατηγός Wesley Clark, προειδοποίησε σήμερα ότι το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει τη στρατιωτική πίεση στην Γιουγκοσλαβία και απέρριψε κάθε ιδέα για προσωρινή κατάπαυση των βομβαρδισμών. Το ΝΑΤΟ ενέκρινε χθες την αύξηση σε 50.000 του αριθμού των στρατιωτών που θα σταλεί στο Κωσυφοπέδιο για την ασφαλή επιστροφή των προσφύγων, αλλά κατέστησε σαφές ότι δεν προτίθεται να εισβάλλει στο Κόσοβο. Η νέα δύναμη δεν αποτελεί δύναμη επέμβασης. Θα αναπτυχθεί για να βοηθήσει στον έλεγχο και την εφαρμογή της συμφωνίας, υποστήριξε χαρακτηριστικά ο Κλάρκ. Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας Γιώσκα Φίσερ θα υποδεχθεί σήμερα στη Βόνη τον Βρετανό ομολογό του Ρόμπιν Κουκ και θα έχουν συνομιλίες στο επίκεντρο των οποίων θα είναι και πάλι η κρίση στο Κόσοβο. Ο Ρόμπιν Κουκ βρίσκεται από χθες στη Ρώμη όπου είχε συναντήσεις με την Ιταλική ηγεσία. Βαρύ είναι το κλίμα στη ρωσική πρωτεύουσα μετά την πρωινή συνάντηση Ιβανόφ-Τάλμποτ. Για τις εκτιμήσεις που υπάρχουν στη Μόσχα εν ώψη της απογευματινής κρίσιμης συνάντησης, μας ενημερώνει ο ανταποκριτής της Νέας Ελληνικής Τηλεόρασης, ο Δημήτρης Λιάτσος, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δημήτρη, τελικά το γιουγκοσλαβικό, το πρόβλημα του Κωσυφοπεδίου, τίνει να δημιουργήσει μείζον πρόβλημα στις σχέσεις Ρωσία-ΗΠΑ, ναι ή όχι? Είναι σίγουρο ότι οι σχέσεις αυτές οι οποίες έχουν τραυματιστεί εδώ και δύο μήνες εξακολουθούν να είναι σε μια, μπορούσα να τους χαρακτηρίσω έτσι, σε μια τεταμένη, να υπάρχει μια τεταμένη ατμόσφαιρα μεταξύ τους. Προσπάθησαν να κολλήσουν το γυαλί που έχει ραγίσει, όπως είπαν αρκετές φορές, τόσο και η κυρία Ολμπράιτ όσο και ο κύριος Τάλμποτ, ο οποίος πράγματι σήμερα παραδέχτηκε ότι έχει ραγίσει το γυαλί στις σχέσεις της μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας. Ωστόσο όμως τα λεγόμενα από τον ίδιο τον κύριο Τάλμποτ σήμερα εδώ στη ρωσική πρωτεύουσα, λίγο πριν μπει στην συνάντηση που είχε με τον Ίγκορ Ιβανόφ, τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, δεν αφήνουν καμιά αισιοδοξία για το αποτέλεσμα της κόλλας που θα χρησιμοποιηθεί σε αυτή την κατάσταση, διότι ακριβώς η δήλωση είναι ότι ερχόμαστε δηλαδή τόσο πίσω όσο είναι οι πέντε όροι του ΝΑΤΟ που θέτει στη Γιουγκοσλαβία και ότι από αυτούς τους όρους που θέτουμε, είπε συγκεκριμένα ο κύριος Τάλμποτ, δεν έχουμε πάρει τις σωστές απαντήσεις. Το σχοινί όμως, Δημήτρη, τραβάει και ο κύριος Τσερνομίρντιν, ο οποίος δηλώνει ότι θα πρέπει να σταματήσουν άμεσα οι βομβαρδισμοί για να υπάρξει εξέλιξη στις συνομιλίες για να οδηγηθούμε πιθανόν σε πολιτική λύση.
Δεν είναι. Πράγματι, τόσο ο κύριος Τσερνομύρδιν όσο και ο Ιβανόφ δήλωσαν απερίφραστα ότι δεν μπορεί να γίνει διάλογος και μάλιστα να, είναι, να φέρει επιτυχή κατάληξη αυτός ο διάλογος τη στιγμή που συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί και μιλάμε για το ίδιο αντικείμενο, λέει. Δεν μπορούμε από τη μια, στιγμή, από τη μια πλευρά να βομβαρδίζουμε και από την άλλη να προτείνουμε σε αυτούς που βομβαρδίζονται να δεχτούν τους όρους αυτούς και να πάμε σε μια ειρήνευση. Τι μπορούμε να περιμένουμε από την αυριανή, από την βραδινή μάλλον συνάντησή τους? Εκείνο το οποίο θα μπορούσαμε να ελπίζουμε είναι το εξής. Οι τοποθετήσεις αυτές του κυρίου Τάλμποντα αλλά και του κυρίου Τσερνομύρδη να ελπίσουμε ότι θα είναι διπλωματικά πυρά τα οποία ρίχνουν πριν από την έναρξη των συνομιλιών και ας ελπίσουμε ότι από τις συνομιλίες αυτές το κλίμα το οποίο δόθηκε τις περασμένες μέρες ότι θα έρθει ο κύριος Τάλμποντ με στρατιωτικούς ειδικούς πάνω στο θέμα της, για να συζητηθούν λεπτομέρειες της γενικής υποτίθεται συμφωνίας που επιτεύχθηκε την περασμένη εβδομάδα μεταξύ Τσερνομύρδιν και Τάλμποντ, μιας γενικής συμφωνίας που θα πρέπει οι λεπτομέρειες τις οποίες έμειναν ακόμα, οι οποίες έμειναν ακόμα ανοιχτές να συζητηθούν, να συμφωνηθούν για το ποιος, πώς θα συμμετάσχει, ποια θα είναι η διοίκηση, ποιος θα, έχει το, την, ποιος θα είναι επικεφαλής της διοίκησης στη διεθνή δύναμη που θα μπουν μέσα, ποιες χώρες θα συμμετάσχουν. Ο κύριος Τσερνομύρδη χθες ανέφερε συγκεκριμένο ότι θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι η Ελλάδα και η Πορτογαλία. Όλες αυτές τις, ας τις πούμε, δευτερεύουσες καταστάσεις θα μπορούσαν σήμερα έστω και αργά το βράδυ να δώσουν κάποια θετική διέξοδο σε αυτή την κατάσταση αν και όπως τονίζω δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εδώ στη Μόσχα κάποια αισιόδοξη πρόβλεψη γύρω από τις διαπραγματεύσεις. Μάλιστα. Δημήτρη Λιάτσου, ευχαριστούμε. Στην Ουάσιγκτον μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Παπανδρέου όπου θα συναντηθεί με την Αμερικανίδα ομόλογό του Madeleine Albright. Ο κ. Παπανδρέου θα προωθήσει την κοινή ελληνοτσεχική πρόταση για προσωρινή παύση των βομβαρδισμών. Χθες ο Υπουργός Εξωτερικών είχε συνάντηση στη Νέα Υόρκη με τον Προεδρικό Απεσταλμένο για την Κύπρο και την Νοτιοανατολική Ευρώπη, Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ. Με τον Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ ξεκίνησε τις συναντήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Ο κ. Παπανδρέου υποδέχτηκε τον Αμερικανό διαμεσολαβητή στην σουίτα του ξενοδοχείου μόλις 2 ώρες μετά την αφήξή του από το Πεκίνο. Κυρίαρχα θέματα της συνάντησης, η κρίση στο Κωσυφοπαίδιο και το Κυπριακό. Είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε σε βάθος τις εκτιμήσεις μας για το πού βρίσκεται η διπλωματική προσπάθεια και ποιες είναι οι προοπτικές των επόμενων βημάτων. Ο κύριος Χόλμπρουκ, αναφερόμενος στις διπλωματικές προσπάθειες που κατέβαλε πριν την έναρξη των βομβαρδισμών, τόνισε ότι οι αποφάσεις του Μιλόσεβιτς ήταν αυτές που οδήγησαν στην έναρξη του πολέμου. He knew that if he did not accept the basic principles we outlined to him, that bombing would be the result. There was no question in his mind. So while no one can feel good about where we are today, we have to be clear on how we got there. Το Πεκίνο συμφωνεί με την πρόταση Ελλάδας και Τσεχίας για προσωρινή κατάπαυση του πυρός. Αυτό είπε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος αποκάλυψε ότι η πρόταση αυτή κατατέθηκε στα γραφεία του ΝΑΤΟ από την Τρίτη το πρωί. Οι προτάσεις αυτές είναι βεβαίως συμπληρωματικές των αποφάσεων του ΝΑΤΟ και των αποφάσεων του G8. Μέσα σε αυτές τις προτάσεις, όπως σας είπα, περιλαμβάνεται και η ιδέα της προσωρινής πάυσης πυρός για την δημιουργία μιας δυναμικής στο διπλωματικό επίπεδο και ιδιαίτερα για την υιοθέτηση ενός ψηφίσματος στον ΟΗΕ. Ο Υπουργός Εξωτερικών σχολίασε και δημοσιεύματα που φέρουν τον κύριο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να επισκέφτεται την Πέμπτη το Βελιγράδι. Είναι οπωσδήποτε πρωτοβουλία του κύριου Μητσοτάκη, αλλά βεβαίως έχουμε συνεχή επαφή και στο διακομματικό πλαίσιο, αλλά όπως ξέρετε και με τους πρώην υπουργούς αλλά και πρωθυπουργούς της χώρας. Έχουμε μια συνεχή επαφή. Ελπίζουμε ότι θα συμβάλλει και ο ίδιος στη ιδιωτική πράγματι επίσκεψή του στην προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας. Ο κύριος Παπανδρέου που παραχώρησε συνέντευξη στη New York Times αυτή την ώρα βρίσκεται στην Ουάσιγκτον όπου θα συναντηθεί με την Υπουργό Εξωτερικών Madeleine Albright. Από τη Νέα Υόρκη για τη Νέα Ελληνική Τηλεόραση, Μιχάλης Γρυπιώτης. Για το Βελιγράδι, Μεσοσόφιας αναχώρησε το πρωί ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης προκειμένου να συναντηθεί αύριο με τον Ιουγκοσλάβο πρόεδρο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς. Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρόκειται για ιδιωτική επίσκεψη του πρώην Πρωθυπουργού για την οποία έχει ενημερωθεί η κυβέρνηση. Ο κ. Ρέπα συμπλήρωσε ότι κάθε κίνηση που αποσκοπεί στην ειρήνη είναι θετική.
Η ενίσχυση των πρωτοβουλειών για εξέβρεση ειρηνικής λύσης στο Γιουγκοσλαβικό είναι ο στόχος των επαφών του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στο Βελιγράδι με τον πρόεδρο Μιλόσεβιτς, τον Πατριάρχη Παύλο και τη Γιουγκοσλαβική πολιτική ηγεσία. Το ταξίδι μου στην Γιουγκοσλαβία σήμερα είναι ανεπίσημο, ιδιωτικό. Είναι μια επίσκεψη καλής θέλησης. Στόχος μου είναι ειρήνη. Τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη συνόδευαν η Ντόρα Μπακογιάννη και εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών ο σύμβουλος πρεσβείας κ. Δημήτρης Πλατής. Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος για το ταξίδι του έχει ενημερώσει την κυβέρνηση, τον Κώστα Καραμαλή αλλά και την ηγεσία του ΝΑΤΟ, είπε ότι τα αληθινά συμφέροντα της συμμαχίας δεν τα υπηρετούν όσοι με πείσμα επιμένουν σε μια εσφαλμένη και αδιέξοδη πολιτική. Με αμύωτη ένταση συνεχίστηκαν και τη χθεσινή νύχτα οι νατοϊκές επιδρομές εναντίον της Γιουγκοσλαβίας. Στόχος των επιθέσεων έγιναν τα περίχωρα του Βελιγραδίου, το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Μπατάνιτσα, το Νόβισαντ και περιοχές του Κωσυφοπεδίου. Για τέταρτη μέρα οι Σέρβοι παραμένουν χωρίς νερό και ηλεκτρικό, γεγονός που εντείνει τα προβλήματα τα οποία εμφανίζονται ιδιαίτερα στα νοσοκομεία. Για τέταρτη φορά από την έναρξη του πολέμου στη Γιουγκοσλαβία, το κτίριο της κρατικής τηλεόρασης, το Novi Sad, έγινε τα ξημερώματα στόχος των ανατοϊκών αεροσκαφών κατά τους νέους φοδρούς βομβαρδισμούς της δεύτερης σε μέγεθος πόλης της Γιουγκοσλαβίας. Το κτίριο επλήγει λίγο μετά τα μεσάνυχτα από τρεις πυράβλους. Ακολούθησε μεγάλη πυρκαγιά που κάλυψε την περιοχή με πυκνούς καπνούς. Τα μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ πετούσαν ώρες πάνω από την πόλη, ενώ ασταμάτητα ήταν τα πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας. Σύμφωνα με το πρακτορείο Ταγιούγκ, περισσότερους από 30 πυράβλους έριξαν στη διάρκεια της νύχτας τα μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ σε επιδρομές τους κατά του Κωσυφοπεδίου. Στην Τζακόβιτσα, στα νοτιοδυτικά της επαρχίας, πολυάριθμοι πύραυλοι έπληξαν το σύστημα υδροδότησης. Από την επίθεση δεν υπήρξαν θύματα. Στην Πρίστινα, 13 εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ χτυπήθηκε και η περιοχή της Τσάρεβα Τσέσμα, 15 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας του Κωσυφοπεδίου. Ένα ανατοϊκό αεροσκάφος τύπου Χάριερ κατερρίφθη από τη Γιουγκοσλαβική αεροπορική άμυνα στην περιοχή του Ποζάρεβατς, 70 χιλιόμετρα νότια-ανατολικά του Βελιγραδίου. Ένας άνθρωπος που είχε τραυματιστεί το απόγευμα της Τρίτης κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίθεσης του ΝΑΤΟ στην πόλη Σάμπατς, δυτικά του Βελιγραδίου, υπέκυψε σήμερα στα τραυματά του. Άλλοι 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον βομβαρδισμό του Σάμπατς, μιας πόλης 50.000 κατοίκων που έχει μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Περίπου 60.000 ασθενείς, όπως ανακοίνωσε χτες η Υπουργός Υγείας της Σερβίας, που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα υγείας εξαιτίας των διακοπών του ηλεκτρικού και του νερού λόγω των νατοϊκών βομβαρδισμών. Εφιαλτική λοιπόν ήταν η νύχτα για μια ακόμη φορά στο Βελιγράδι, όπου οι συχνές διακοπές στην ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση διωγγώνουν τα προβλήματα που βιώνουν οι κάτοικοι της πόλης από τις συνεχιζόμενες νατοϊκές επιθέσεις. Συνδεόμαστε τώρα με την πρωτεύουσα της Γιουγκοσλαβίας και τον ανταποκριτή της νέας ελληνικής τηλεόρασης, τον Νίκο Φραγκόπουλο. Νίκο, δώσ' μας την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην πρωτεύουσα της Γιουγκοσλαβίας. Ναι, το ευχάριστο σε όλα τα δυσάρεστα που έχουν συμβεί, θα λέγαμε, είναι ότι το ρεύμα και το νερό επανέρχονται σταδιακά. Ήδη στις περισσότερες περιοχές του Βελιγραδίου αλλά και στην υπόλοιπη Σερβία έχουν επανέλθει το ρεύμα και το νερό. Όμως η επιχείρηση... Αυτό βάλε μια τελεία, Νίκο, να μας το εξηγήσεις, γιατί πραγματικά είναι περίεργο. Ή έτσι εμφανίζεται εδώ στην Ελλάδα. Βλέπουμε ότι ολονυχτής βομβαρδίζονται πολλές πόλεις της Γιουγκοσλαβίας, στο Βελιγράδι. Έχουμε διακοπές στην ίδρυυση, διακοπές στο ηλεκτρικό, το οποίο όμως κάποια στιγμή επανέρχεται εντός της ημέρας. Τι συμβαίνει, λειτουργεί τόσο καλά ο κρατικός μηχανισμός ή συμβαίνει κάτι άλλο? Ναι, ο κρατικός μηχανισμός έχει επιστρατευθεί. Είναι ως ό,τι έχει εκστρατεί ο κρατικός μηχανισμός, αλλά το άξιο, θα λέγαμε, το άξιο περιέργειας είναι ότι δραστηριοποιείται πάρα πολύ έντονα. Αμέσως μετά τα χτυπήματα, τα τεχνικά συνεργεία προσπαθούν να αποκαταστήσουν όλες τις βλάβες, έτσι ώστε να υπάρχουν όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα. Βλέπουμε δηλαδή μια φοβερή κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού τις ημέρες αυτές εδώ στη Σερβία. Όμως τα χτυπήματα είναι τόσο μεγάλα που η επιχείρηση ηλεκτρισμού της Σερβίας έχει ανακοινώσει ότι από τις βλάβες που έχει υποστεί το ενεργειακό σύστημα είναι αναγκαίο να γίνονται περικοπές αρκετές ώρες την ημέρα στο ρεύμα και στο νερό, τόσο στο Βελιγράδι όσο και σε άλλες περιοχές της Σερβίας. Νίκο, τι προσδοκούν σε διπλωματικό επίπεδο από τις σημερινές συνομιλίες των τριών στη Μόσχα εκεί στο Βελιγράδι? Εδώ τώρα όλα τα βλέμματα στο Βελιγράδι είναι στραμμένα στην αυριανή επίσκεψη του Ρώσου απεσταλμένου Βίκτορ Τσερνομίρδιν και στις συνομιλίες που θα έχει αυτός με τον Γιουγκοσλάβο πρόεδρο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς για την αντιμετώπιση της κρίσης. Στο Βελιγράδι εκφράζεται μια συγκρατημένη αισιοδοξία, μια αισιοδοξία η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και πολλές ημέρες, αλλά δεν βλέπουμε ότι συμβαδίζει, είναι η αισιοδοξία αυτή ανάλογη με τα όσα συμβαίνουν
στο πεδίο των επιχειρήσεων. Παρά το γεγονός ότι εκφράζει μια συγκριτημένη αισιοδοξία ότι ίσως ευοδόσουν οι διπλωματικές προσπάθειες, τα χτυπήματα του ΝΑΤΟ είναι συνεχής και μέρα με την ημέρα όλο και μεγαλύτερα. Ο κύριος Τάλμποτ είπε ότι δεν είναι ικανοποιημένος από τις υποχωρήσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα ο κύριος Μιλόσεβιτς. Τι λέει η άλλη πλευρά, τι λέει το Βελιγράδι. Υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις γύρω από τις συνομιλίες που γίνονται στη Μόσχα εδώ στο Βελιγράδι, επίσημες αντιδράσεις προς το παρόν. Όλοι περιμένουν να δουν αύριο τι προτάσεις θα κομίσει ο Ρώσος απεσταλμένος ο κ. Τσερνομύρδιν και ποια προοπτική μπορεί να δρομολογηθεί από τις συνομιλίες που θα έχει αυτός με τον Ιουγκοσλάβο Πρόεδρο. Εσάβριο λοιπόν τα σπουδαία Νίκο Φραγκόπουλε, ευχαριστούμε. Μόνο να προσθέσουμε ότι πριν από λίγο έφτασε εδώ στο Βελιγράδι ο επίτιμος Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ προηγουμένως θα έχει συνομιλίες με τον Ιουγκοσλάβο Πρόεδρο Σλόμποντα Μιλόσεβιτς, με τη σερβική ηγεσία και μάλλον με τον Πατριάρχη των Σέρβων Παύλο. Για τις οποίες θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Σε ευχαριστούμε και πάλι. Εκρηκτικές διαστάσεις έχει πάρει στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας το πρόβλημα με τους πρόσφυγες και παρά το γεγονός ότι τα σύνορα της χώρας με το Κόσοβο είναι κλειστά. Για την αναζήτηση λύσης βρίσκεται στα Σκόπια ο εκπρόσωπος της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ. Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά αν ήσαν λίγοι ή πολλοί εκείνοι που θυμήθηκαν πως κάθε χρόνο σαν σήμερα, στις 25 Μαΐου, η νεολαία της άλλοτε ενιαίας Ιουγκοσλαβίας τιμούσε με μεγαλειώδεις λαμπαδοφορίες όχι μόνο το στρατάρχη Τίτο, αλλά κυρίως την ειρηνική συμβίωση των διαφορετικών εθνοτήτων που ζούσαν μαζί στο ομόσπονδο κράτος της Ιουγκοσλαβίας. Σίγουρα όμως ήσαν πάρα πολλοί εκείνοι που σήμερα στα Σκόπια άκουγαν κατηφής και απογοητευμένοι τον Υπουργό Οικονομικών Μπόρις Στοϊμένοφ να ομολογεί, έστω και με πολιτική κομψότητα, τη χρεοκοπία της ανεμικής οικονομίας της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας λόγω της προσφυγικής πλημμυρίδος που κατέκλυσε τη χώρα, ενώ την ίδια στιγμή νέα κύματα κοσοβάρων προσφύγων συνέρεαν στα σύνορά της. Οι κοσοβάροι πρόσφυγες, έχοντας αποτυπωμένη στα πρόσωπά τους την απόγνωση αλλά και τον τρόμο, συνεχίζουν ακατάπαυστα να συνοστίζονται στο συνοριακό φυλάκιο του Μπλάτσε, προσδοκώντας μια καλύτερη και ασφαλέστερη ζωή. Η παρουσία 250.000 προσφύγων στο έδαφος της χώρας αποτελεί για την κυβέρνηση ευθεία απειλή της κρατικής συνοχής. Όμως ο ΟΗΕ υπογραμμίζει ότι οι πρόσφυγες θα παραμείνουν στο έδαφος της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, τουλάχιστον ως την προσεχή άνοιξη. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την αποστολή 10.000 προκατασκευασμένων κατοικιών για τη μονιμότερη εγκατάσταση των κοσοβάρων προσφύγων. Of this operation, we had 65,000 people come across up at Blase with actually no infrastructure here to receive them. Οι επίμονες εκκλήσεις πάντως στο Σκοπείο να μεταφερθούν οι Αλβανοί Κοσοβάροι στην Αλβανία έπεσαν στο κενό, ενώ επιπλέον δύο νέοι προσφυγικοί καταβλισμοί δημιουργούνται για τη φιλοξενία 10.000 περίπου Αλβανών προσφύγων του Κωσυφοπεδίου και παρά την επ' αυτού αντίθετη άποψη πολιτικής και πολιτιακής ηγεσίας της χώρας. Τρεις Αλβανούς συνέλαβαν για κατασκοπία οι Σέρβοι στην Πρίστινα. Οι σερβικές δυνάμεις και ο Τσεκά βρίσκονται διαρκώς αντιμέτωποι, καθώς ο Αλβανικός Απελευθερωτικός Στρατός επιχειρεί να ανοίξει διόδους προς την Αλβανία στους ομοεθνείς του που θέλουν να εγκαταλείψουν το Κόσοβο. Πριν από λίγο, τρία αλβανικά χωριά που βρίσκονται στη Μεθόριο με το Κόσοβο βομβαρδίστηκαν από τις σερβικές δυνάμεις, σύμφωνα με παρατηρητές του ΟΑΣΕ που βρίσκονται στην περιοχή. Τρεις Κοσοβάροι Αλβανοί συνελήφθησαν εχθές στην πόλη Γκνίλανε με την κατηγορία της κατασκοπίας εις βάρος της Ιουγκοσλαβίας. Οι συλληφθέντες Χότζα Σάμπιτ, Καλάμπα Φαντίλη και Αϊντάρι Νία, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, συλλέγαν πληροφορίες για τις κινήσεις του στρατού και της αστυνομίας στο Ουρόσεβας και στη συνέχεια τις μετέδιδαν σε υπηρεσίες του ΝΑΤΟ. Όπως ανέφερε ο Γενικός Ανακριτής του Γκνίλανε, Ζίβορα Τάνκοβιτς, καταζητούνται επίσης άλλοι 5 Αλβανοί. Η ομάδα αυτή ευθύνεται για την επιτυχία πολλών αεροπορικών επιδρόμων του ΝΑΤΟ στο Ουρόσεβατς, που στήχησαν τη ζωή σε δεκάδες στρατιώτες αλλά και πολίτες. Στην κατοχή των τριών συλληφθέντων βρέθηκαν κάποια σχέδια που προσδιορίζαν το στίγμα μονάδων του Ιουγκοσλαβικού στρατού και της αστυνομίας. Οι τρεις Αλβανοί που συνελήφθησαν με την κατηγορία της κατασκοπίας ανακρίνονται εδώ στο δικαστικό μέγαρο του Γκνίλανε. Σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, τις πληροφορίες που κατάφεραν να συλλέξουν για τις κινήσεις του στρατού και της αστυνομίας μετέδιδαν μέσω δορυφορικού τηλεφώνου. Ωστόσο, η συσκευή δεν έχει βρεθεί ακόμη. Εν τω μεταξύ, ο αλβανικός πληθυσμός στο Γκνίλανε, που δεν είχε ζήσει μέχρι σήμερα σε μεγάλο βαθμό το δράμα της προσφυγιάς, αρχίζει να αισθάνεται ανασφάλεια. Τις τελευταίες τρεις ημέρες από την ευρύτερη περιοχή έχουν εκτοπιστεί τουλάχιστον 5.000 Αλβανοί. Όσοι μένουν, σκέφτονται πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο της φυγής τους.
Έξω από το αστυνομικό τμήμα της πόλης, χιλιάδες Αλβανοί περιμένουν να πάρουν διαβατήρια ή ταυτότητα. Όλοι αυτοί αύριο ίσως βρεθούν πρόσφυγες στα Σκόπια ή την Αλβανία. Εάν έχουν στην κατοχή τους κάποιο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητά τους, ευκολότερα θα εξασφαλίσουν την επίσημη ιδιότητα του πρόσφυγα, ώστε να αποκτήσουν το δικαίωμα επιστροφής όταν επιληθεί το ζήτημα. Παρά τους συνεχείς βομβαρδισμούς του Κωσυφοπεδίου και Μετοχίου, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε όλη τη Γιουγκοσλαβία, οι μάχες μεταξύ των Γιουγκοσλαβικών στρατευμάτων και του απελευθερωτικού στρατού του Κωσυφοπεδίου συνεχίζονται με αμύωτη σφοδρότητα. Το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία, διεξάγονται σκληρές μάχες μεταξύ των δύο πλευρών σε περιοχές του δυτικού Κωσυφοπεδίου. Στόχος των αλβανόφωνων Κωσοβάρων εμφανίζεται η διατήρηση διαδρόμων που θα διασφάλιζαν την έξοδο των προσφύγων και τη διασφάλιση επίσης νέων οδών που θα διευκόλυναν τις κινήσεις τους. Οι γιουγκοσλαβικές δυνάμεις από την πλευρά τους επιμένουν στον πλήρη έλεγχο όλης της περιοχής, δεδομένου που συντηρεί τις συνεχείς συγκρούσεις. Να αλλάξουμε θέμα αλλά και κλίμα και να έρθουμε. Ζήτεται με αμύωτη ένταση στη Γιουγκοσλαβία. Σε ένα ξέσπασμά του, ο Βίκτορ Τσερνομίρτιν σχεδόν απέτησε η σημερινή συνάντησή του με τον Αμερικανό Τάλμποτ και τον Ολλανδό Αχτισάρη να καταλήξει στην απόφαση για τερματισμό των βομβαρδισμών στη Γιουγκοσλαβία. Στην Ουάσιγκτον, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Παπανδρέου μεταφέρει στην Αμερικανίδα ομολογό του την κοινή ελληνοτσεχική πρόταση για προσωρινή διακοπή των βομβαρδισμών, παρότι είναι γνωστή η αντίθεση και των Αμερικανών και τη διοίκηση του ΝΑΤΟ. Η Ρωσία κάλεσε σήμερα το ΝΑΤΟ να σταματήσει αμέσως τις αεροπορικές επιχειρήσεις κατά της Γιουγκοσλαβίας, προειδοποιώντας ότι με την ακολουθούμενη τακτική του υπονομεύονται όλες οι προσπάθειες και ευκαιρίες για πολιτική διευθέτηση της κρίσης. Μάλιστα, ο ειδικός μεσολαβητής της Ρωσίας, Βίκτορ Τσερνομίρντιν, τόνισε ότι το αποτέλεσμα της σημερινής συνάντησης στη Μόσχα θα πρέπει να είναι ο τερματισμός των βομβαρδισμών στη Γιουγκοσλαβία. Ο κύριος Τσερνομίρντιν αναφερόταν στην απογευματινή συνάντηση Ρωσίας-ΗΠΑ και Φινλανδίας, παρουσία Αμερικανών στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων υπό τον Στρόουπ Τάλμποτ, που θα επιχειρήσουν από κοινού με τον Ρώσο Μεσολαβητή και τον Φιλάνδο πρόεδρο Μάρτι Αχτισάρη να συνθέσουν την πολυεθνή δύναμη που προγραμματίζεται να αναπτυχθεί στο Κωσυφοπέδιο μετά την υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας με το Βελιγράδι. Όμως το πρωί, ο Αμερικανός απεσταλμένος που συναντήθηκε με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Ριβάνοφ δήλωσε αμέσως μετά ότι η Βορειοατλαντική Συμμαχία εμένει στη θέση της, ο πυρήνας των δυνάμεων αυτών να είναι νατοϊκός. I'm well aware of the strains that the NATO airstrikes campaign have created both in US-Russian relations and NATO-Russian relations, and indeed the strain that it creates here in Russia itself. Αντίθετα, όπως υπογράμμισε ο κύριος Τσερνομίρντιν, ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς συμφωνεί στην ειρηνευτική δύναμη να μετέχουν χώρες μέλη του ΝΑΤΟ που δεν συμμετείχαν στους βομβαρδισμούς, όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία. Στην Ουάσιγκτον σήμερα, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Παπανδρέου μεταφέρει στην Αμερικανίδα ομόλογό του Μαντρίν Ολμπράιτ την πρότασή του για προσωρινή κατάπαυση του πυρός, ώστε να καταστεί εφικτή η αποδοχή ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας από το Βελιγράδι. Η πρόταση αυτή αποτελεί πλέον κοινή πρόταση Ελλάδας-Τσεχίας και έχει ήδη κατατεθεί προς συζήτηση στο Συμβούλιο των Μονίμων Αντιπροσώπων του ΝΑΤΟ. Όπως είναι γνωστό, η κυρία Ολμπράιτ δεν αντιμετωπίζει θετικά το ενδεχόμενο προσωρινής κατάπαυσης του πυρός και το έχει μεταφέρει στον κύριο Παπανδρέου σε προγενέστερη τηλεφωνική επικοινωνία της. Το ίδιο και η διοίκηση του ΝΑΤΟ, που θεωρεί ότι αν σταματήσουν έστω και για μια μέρα οι βομβαρδισμοί, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί εκ νέου συνένεση όλων των χωρών μελών της Συμμαχίας για να επαναληφθούν οι αεροπορικές επιθέσεις. Τέλος από την Άγκυρα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι η Τουρκία θα διαθέσει 2 αεροπορικές βάσεις και 54 αεροπλάνα για τις επιχειρήσεις εναντίον της Γιουγκοσλαβίας. Σύμφωνα με το πρακτορείο Associated Press, τα αεροσκάφη θα χρησιμοποιήσουν το βουλγαρικό εναέριο χώρο, καθώς η ελληνική κυβέρνηση δεν επιτρέπει τη χρήση του ελληνικού εναέριου χώρου για τις νατοϊκές επιχειρήσεις κατά της Γιουγκοσλαβίας. Με τον πρόεδρο της Σερβίας, Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, και στελέχη της κυβέρνησης συναντάται αύριο στο Βελιγράδι ο επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Όπως δήλωσε το πρωί πριν από την αναχώρησή του, στόχος του είναι να βοηθήσει στην ειρηνευτική διαδικασία. Χαρακτήρισε το ταξίδι του ανεπίσημο και τόνισε ότι πρόκειται για επίσκεψη καλής θέλησης. Η ενίσχυση των πρωτοβουλειών για εξέβρεση ειρηνικής λύσης στο Γιουγκοσλαβικό είναι ο στόχος των επαφών του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στο Βελιγράδι με τον πρόεδρο Μιλόσεβιτς, τον Πατριάρχη Παύλο και τη Γιουγκοσλαβική πολιτική ηγεσία. Το ταξίδι μου στην Γιουγκοσλαβία σήμερα είναι ανεπίσημο, ιδιωτικό. Είναι μια επίσκεψη καλής θέλησης. Στόχος μου είναι η ειρήνη.
Τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη συνόδευαν η Ντόρα Μπακογιάννη και εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών ο σύμβουλος πρεσβείας κ. Δημήτρης Πλατής. Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος για το ταξίδι του έχει ενημερώσει την κυβέρνηση, τον Κώστα Καραμαλή αλλά και την ηγεσία του ΝΑΤΟ, είπε ότι τα αληθινά συμφέροντα της συμμαχίας δεν τα υπηρετούν όσοι με πείσμα επιμένουν σε μια εσφαλμένη και αδιέξοδη πολιτική. Ομοφροντία επιθέσεων τη χθεσινή νύχτα στη Ιουγκοσλαβία. Νατοϊκά αεροσκάφη έπληξαν για άλλη μια φορά το κτίριο της κρατικής τηλεόρασης στο Νόβισαν, την πρόεδρική κατοικία στο Βελιγράδι, ενώ ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σε πολλές περιοχές του Κωσυφοπεδίου. Χθες το ΝΑΤΟ αποφάσισε την αύξηση της πολυεθνικής του δύναμης στο Κόσοβο από 28.000 σε 48.000 οπλίτες, ενώ η Άγκυρα ανακοίνωσε το πρωί ότι διαθέτει δύο αεροπορικές τις βάσεις για τις αεροπορικές επιδρομές. Για τέταρτη φορά από την έναρξη του πολέμου στη Ιουγκοσλαβία, το κτίριο της κρατικής τηλεόρασης, το Νόβισαν, δεν γίνεται ξημερώματα στόχος των νατοϊκών αεροσκαφών κατά τους νέους φοδρούς βομβαρδισμούς της δεύτερης σε μέγεθος πόλης της Ιουγκοσλαβίας. Το κτίριο επλήγει λίγο μετά τα μεσάνυχτα από τρεις πυράβλους. Ακολούθησε μεγάλη πυρκαγιά που κάλυψε την περιοχή με πυκνούς καπνούς. Τα μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ πετούσαν ώρες πάνω από την πόλη, ενώ ασταμάτητα ήταν τα πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας. Σύμφωνα με το πρακτορείο Ταν Γιούγκ, περισσότερους από 30 πυράβλους έριξαν στη διάρκεια της νύχτας τα μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ σε επιδρομές τους κατά του Κωσυφοπεδίου. Στην Τζακόβιτσα, στα νοτιοδυτικά της επαρχίας, πολυάριθμοι πύραυλοι έπληξαν το σύστημα υδροδότησης. Από την επίθεση δεν υπήρξαν θύματα. Στην Πρίστινα, 13 εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ χτυπήθηκε και η περιοχή της Τσάρεβα Τσέσμα, 15 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από τον βομβαρδισμό του Σάμπατς, μιας πόλης 50.000 κατοίκων που έχει μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Περίπου 60.000 ασθενείς, όπως ανακοίνωσε χτες η Υπουργός Υγείας της Σερβίας, που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, αντιμετωπίζουν σοβαρότητα προβλήματα υγείας εξαιτίας των διακοπών του ηλεκτρικού και του νερού λόγω των νατοϊκών βομβαρδισμών. Στα Σκόπια βρίσκεται από το πρωί ο ηγέτης των αλβανόφωνων του Κωσυφοπεδίου, Ιμπραήμ Ρουγκόβα. Να συνδεθούμε με τον συνάδελφο Τάκη Διαμαντή, που θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Τάκη, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, γεια σας από τα Σκόπια. Πραγματικά ο Ρουγκόβα έφτασε σήμερα το πρωί ξαφνικά, δεν το περίμενε κανείς. Και η πρώτη του δουλειά ήταν βέβαια να επισκεφθεί το καταβλισμό του Στένκοβετς, όπου έγινε θερμά δεκτός από τους Αλβανούς που βρίσκονται εκεί. Βέβαια δεν έλειψαν και ορισμένοι οι οποίοι το γιουχάρισαν, κυρίως όμως τα συνθήματα που ακούγονταν ήταν ουτσεκά Ρουγκόβα. Επίσης ο Ιμπραχήμ Ρουγκόβα επισκέφθηκε έναν καταβλισμό υποδοχής προσφύγων που έχει δημιουργηθεί στον Πλάτσε και στη συνέχεια μετέβει στην Αμερικανική Πρεσβεία, αυτή την ώρα μάλιστα συναντάται με τον πρόεδρο κύριο Γκλιγκόροφ. Στον καταβλισμό που βρισκόταν ο Ρουγκόβα εξέφρασε την ικανοποίησή του για το λόγο ότι οι Αλβανοί βρίσκονται εδώ σε ασφάλεια, συνθήκες ασφάλειας, και πρόσθεσε ότι όλες οι προσπάθειες που γίνονται αυτή τη στιγμή είναι για την γρήγορη επιστροφή τους στα σπίτια τους. Δεν ξέρουμε από εκεί και ύστερα τι θα γίνει, τι θα κάνει ο Ρουγκόβα, ποιο είναι το πρόγραμμά του. Ήδη όμως, εδώ και μερικές ημέρες, τα αλβανικά κόμματα των Σκοπίων τουλάχιστον έχουν δηλώσει ότι δεν πρόκειται να συναντηθούν μαζί του, δεδομένου ότι, όπως είπαν, εάν πρόκειται να συναντηθούν με τον Ρουγκόβα, θα πρέπει να έρθει και ο Γιασίμ Τάτσι, ο φερόμενος ως πρωθυπουργός του Κωσυφοπεδίου, δεδομένου ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ Ρουγκόβα και του απελευθερωτικού στρατού. Από την άλλη πλευρά, να πω και κάτι ακόμη. Σήμερα δεν ήρθαν πρόσφυγες από το Κωσυφοπέδιο. Από την άλλη πλευρά έγινε μια προσπάθεια, υπήρξε μια συμφωνία και 450 τουλάχιστον Αλβανοί, που από αυτούς που είχαν έρθει εχθές, μπήκαν σε λεωφορεία και μεταφέρονται ήδη προς την Νότια Αλβανία, προς την Κοριτσά συγκεκριμένα. Και μάλιστα από ό,τι είπε ο εκπρόσωπος της ΣΥΠΑ της Αρμοστίας του ΟΗΕ, ο Ρον Ρέντμοντ, πρόκειται να γίνει προσπάθεια να μεταφερθούν περισσότεροι ακόμη από τους πρόσφυγες στην Αλβανία. Μάλιστα. Τάκη Διαμαντή, να σε ευχαριστήσουμε. Μία ακόμη αποστολή με ανθρωπιστική βοήθεια αναχωρεί από τη Θεσσαλονίκη για το Βελιγράδι. Η βοήθεια που συγκεντρώθηκε από τους δικαστικούς υπαλλήλους Θεσσαλονίκης αποτελείται από τρόφιμα και φάρμακα. Τη δεύτερη μεγάλη αποστολή με φαρμακευτικό υλικό και τρόφιμα αποστέλνουν στους συναδέλφους στη Ιουγκοσλαβία οι δικαστικοί υπάλληλοι Θεσσαλονίκης. Είναι η προσπάθεια της Ομοσπονδίας των Δικαστικών Υπαλλήλων, η οποία ξεκίνησε πριν από ένα μήνα με την αποστολή 4 φορτηγών αυτοκινήτων με βοήθεια ύψους περίπου 80 τόνων. Σήμερα είναι η δεύτερη φορά που στέλνουμε βοήθεια. Είναι περίπου 20 τόνοι και αποστέλλεται στους εργάτες και δικαστικούς υπαλλήλους της πόλης του Κρακούεβατς. Οι δικαστικοί υπάλληλοι, ευαισθητοποιημένοι από το δράμα που περνάει ο σερβικός λαός, συμβάλλουν όσο μπορούν με την συλλογή τροφίμων, φαρμάκων και ειδών ένδυσης για τους δοκιμαζόμενους Σέρβους. Σκοπεύετε να κάνετε κάποια άλλη αποστολή στο κοντινό μέλλον? Ναι, είμαστε σε ένα πρόγραμμα που μαζεύουμε συνεχώς ήδη.
πιθανότατα σύντομα να στείλουμε και επόμενη Ιταλίκα.